Πρώτη μέρα του φεστιβάλ, είμαστε στην κεντρική έκθεση. Στο επίκεντρο είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Πλέον είναι ευκαιρία να σας την παρουσιάσουμε την έκθεση. Ο πολλής κόσμος μετά τις 11 είναι πια στις εξέδρες, κατάμεστες. Και είναι εδώ μαζί μας ο Άρης Πλωμαρίτης για να μας πει, ένα, γιατί επιλέξαν αυτή την έκθεση, τι σηματοδοτεί, τι θέλουν να προβάλλουν στους επισκέπτες που την έχουν δει την πρώτη μέρα, αλλά βεβαίως και τις υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν. Άρη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γιατί επιλέξατε ως ΚΝΕ αυτή την έκθεση για φέτος? Καταρχήν συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Ταυτόχρονα όμως εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για την Κομμουνιστική Διεθνού και τη δράση της και τη συμβολή της φυσικά στα επαναστατικά κινήματα ανά τον κόσμο, αλλά ο σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι τελικά την ανάγκη να δυναμώσει το επαναστατικό κίνημα σε όλο τον κόσμο, το κομμουνιστικό κίνημα που θα πάει μπροστά την εξέλιξη της κοινωνίας μας, είναι δυνατό να γίνει, μπορεί να γίνει, έγινε πραγματικότητα ιστορικά με την Κομμουνιστική Διεθνής, η οποία φυσικά γεννήθηκε στον απόϊχο της Οκτωβριανής Επανάστασης, στη μεγάλη δηλαδή επανάσταση που ηγήθηκαν οι Μπολσεβίκοι μαζί με τον Λένιν. Και μέσα από την έκθεση αυτή θέλουμε να δείξουμε και στους νέους σήμερα ειδικότερα ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και αυτή η εποχή, όσο και αν φρικιαστική φαίνεται δίχως τέλος, όπως λέει και ο Λένιν, έχει τέλος. Και το φέραν στην ιστορία κάποτε κάποιοι λαοί, μπορούμε να το φέρουμε κι εμείς. Ο πάγος έσπασε, έτσι ξεκινάει η έκθεση. Είναι ένας μεγάλος διάδρομος, σας το πω, με τον πύργο του Τάτλιν στο κέντρο, είναι το μνημείο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, και ευθύς αμέσως πάμε εκεί με τον Άρη για να μας τα εξηγήσει. Και γύρω-γύρω βεβαίως, θα τα δείξουμε και στη συνέχεια, είναι τα εκθέματα όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί και για την Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά και για την Κομμουνιστική Διεθνή. Λοιπόν, Άρη. Εδώ βλέπουμε το μνημείο της Κομμουνιστικής Διεθνής, το πύργο του Τάτλιν. Αυτό είναι μια μακέτα την οποία είχε επιμεληθεί η Πολιτιστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου πριν 2 χρόνια, στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Την ξαναδιορθώσαμε, τη φέραμε ξανά σήμερα εδώ, με σκοπό τι, με αφορμή αυτό που λέμε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, να τιμήσουμε κι εμείς και να δείξουμε τι, αυτό που αποτυπώνει και η ίδια η μακέτα, την ίδια την κοινωνική εξέλιξη και τη σπηροειδή μορφή που παίρνει μπροστά στο διάβα των αιώνων, την οποία και εμείς θέλουμε να βαδίσουμε, δηλαδή να πάμε μπροστά σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Από τα δεξιά μου μπορούμε... Η αριστερά όπως μπαίνουν στο διάδρομο ακριβώς, μπορούν να δούνε το πώς οι Μπολσεβίκοι δημιούργησαν ένα κόμμα που έδρασε σε όλες τις συνθήκες και καθοδήγησε το εργατικό λαϊκό κίνημα στη Ρωσία στην νικηφόρα πορεία της Οκτωβριανής Επανάστασης. Πώς μετετρέψανε τελικά έναν άδικο πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τελικά σε μια νικηφόρα πορεία που ο λαός απελευθερώθηκε από τα δεινά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Απ' την άλλη πλευρά θα δούμε πώς γεννήθηκε η Κομμουνιστική Διεθνής. Συνοπτικά, στον απόϊχο της μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης, εκεί που είχε άνοδο μεγάλη τα επαναστατικά κινήματα με μεγάλες εξεγέρσεις όπως στη Γερμανία, στην Ουγγαρία κτλ. Φυσικά ιδρύθηκε και η Κομμουνιστική Διεθνής για να δυναμώσει κι άλλο τον αγώνα των κομμουνιστών ανά τον κόσμο για έναν κόσμο ελεύθερο χωρίς εκμετάλλευση. Λοιπόν, η ίδια η Κομμουνιστική Διεθνής προσέφερε και συνέβαλε σε αυτό το πράγμα, στην καθοδήγηση των κομμουνιστικών κομμάτων που ιδρυθήκαν κιόλας στα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ώστε να δυναμώσουν τα εργατικά λαϊκά κινήματα. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα και στην Ελλάδα, εδώ βλέπουμε τους συντρόφους μας Λιγδόπουλο. Για να πάμε πιο κοντά, εδώ είναι το δεύτερο συνέδριο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας και αργότερα Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας. Ναι. Λιγδόπουλος. Και ο σύντροφος ο Ρίων Αλεξάκης, που είχε χρεωθεί από την Κομμουνιστική Διεθνή να είναι εκπρόσωπος εδώ πέρα στα Βαλκάνια, οι οποίοι δολοφονηθήκαν φυσικά στο ταξίδι τους από το δεύτερο συνέδριο προς την Ελλάδα. Δηλαδή... Και έχει σημασία να δούμε εδώ η ελληνική έκδοση των ντοκουμέντων του δεύτερου συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1921. Στο δεύτερο συνέδριο, να πούμε αν θέλουμε, της Κομμουνιστικής Διεθνούς, μπαίνουν και οι όροι εισδοχής στα επαναστατικά κόμματα στην Κομμουνιστική Διεθνή, όπου καθοδηγούνται κάτω από το ενιαίο κέντρο. Πάμε τώρα να δούμε
τι συμπεράσματα προκύπτουν από τη διαπάλη που υπήρχε και εντός της κομμουνιστικής διεθνούς. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έκθεσης που υπάρχει εδώ στο επίκεντρο, στο κεντρικό χώρο του φεστιβάλ. Άρα, για πες μας. Μπορούμε να δούμε τα πρώτα συνέδρια της κομμουνιστικής διεθνούς, τα οποία υπήρξαν πολύ καθοριστικά σε αυτό που είπαμε και πριν, στο να καθοδηγήσουν τα εργατικά επαναστατικά κόμματα ανά τον κόσμο, στο να απεγκλωβίσουν τις μάζες από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα οποία πια είχαν προδώσει την εργατική τάξη, αφού είχαν ταχθεί με τις αστικές κυβερνήσεις, είχαν συμμετέσχει ενεργά στην προδοσία, στο να ταχθούν υπέρ του πολέμου του άδικου απέναντι στους λαούς. Λοιπόν, και είναι ένα χαρακτηριστικό συμπέρασμα, δηλαδή η στάση που πρέπει να έχει ένα κόμμα επαναστατικό απέναντι στη σοσιαλδημοκρατία σε όλες τις συνθήκες. Μάλιστα θα δούμε και τη δράση της σοσιαλδημοκρατίας και μέσα στο Μεσοπόλεμο, μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτόχρονα ένα πολύ βασικό συμπέρασμα είναι το εξής, ότι σε αυτή την προσπάθεια που έκανε η κομμουνιστική διεθνής, θα δούμε και δυσκολίες, αντιφατικές επεξεργασίες όσον αφορά τη στάση απέναντι στο φασισμό. Αν μπορούμε να το ξεκόψουμε, παράδειγμα, από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, από τη δικτατορία του κεφαλαίου. Κάτι το οποίο σε κάποιες φάσεις, να το πω έτσι, στην εποχή που έδρασε η κομμουνιστική διεθνής, αντιμετωπίστηκε ξεχωριστά, ξέχωρα δηλαδή από το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που τον γεννά το φασισμό, και την πάτησαν οι συντροφοί μας και φυσικά τα εργατικά λαϊκά κινήματα σε όλες αυτές τις περιόδους. Ή αντίστοιχα όσον αφορά τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Πώς κατορθώσανε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή να το συνδέσουν το σταμάτημά του με το ζήτημα της εξουσίας, να την πάρουν στα χέρια τους οι εργάτες και ο λαός, για να φέρει πραγματικά ένα σύστημα χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους. Λοιπόν, ωραία. Με τα λόγια σου και με τις εικόνες, διανύσαμε ήδη τα 100 χρόνια, στο πω έτσι, από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Η έκθεση όμως τελειώνει στο σήμερα. Δηλαδή, τι προκύπτει ως καθήκον για ένα κομμουνιστικό κόμμα, για ένα επαναστατικό κόμμα, από εδώ και στο εξής, με βάση όλη αυτή την εμπειρία που μας εξήγησες. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό καθήκον? Ακριβώς. Εμείς τα συμπεράσματα από τη δράση της κομμουνιστικής διεθνούς δεν μένουν έτσι, ούτε καθόλου από τη δράση, από την ιστορία του επαναστατικού κινήματος. Το βασικό διεθνιστικό καθήκον είναι ένα κόμμα να φέρει την επανάσταση στη χώρα του και να φέρει τελικά ένα σύστημα δίκαιο. Λοιπόν, σε αυτή τη βάση εμείς μελετάμε την ιστορία μας, έχουμε το δοκίμιο ιστορίας του κόμματός μας, τις αποφάσεις του κόμματός μας, ταυτόχρονα παλεύουμε για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, το δυνάμωμα της κοινωνικής συμμαχίας, και σε αυτή τη βάση και η έκδοση που έχει η Ιδεολογική Επιτροπή επιμεληθεί, προσπαθεί να απαντήσει σε προβληματισμούς που έχουν οι νέοι σήμερα για το μέλλον τους, πώς μπορούν να βρουν διέξοδο σε μια καλύτερη ζωή. Τέτοια ζητήματα μπαίνουν, παράδειγμα, εάν μπορώ να τη βγάλω την άκρη μόνος μου, αν μέσα από την καινοτομία, μέσα από την επιχειρηματικότητα μπορώ να δώσω λύση στα προβλήματά μου, αν ο συλλογικός αγώνας πια είναι η λύση και διέξοδος τελικά αυτό που καλεί το κουκουέ και κνέ, να φέρω την κατάσταση αλλιώς, ένα καλύτερο μέλλον, αν αλλάζουν τα πράγματα, και προσπαθούμε να δώσουμε μια απάντηση στους προβληματισμούς αυτών των νέων, γιατί σήμερα πραγματικά το να δυναμώσει αυτός ο οργανωμένος αγώνας προς μια άλλη κατεύθυνση απέναντι στο καπιταλιστικό σύστημα και στην εξουσία του κεφαλαίου, η οποία δεν είναι μονόδρομος, είναι και η μόνη λύση και διέξοδος για το σήμερα, για να γίνει καλύτερη η ζωή μας. Με ενδιαφέρον η πρώτη μέρα. Νομίζω ότι είχε μεγάλη προσέλευση. Θα το δούμε και βέβαια στην πορεία, γιατί πιστεύω ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε μεγαλύτερη. Αρκετοί σύντροφοι, φίλοι περάσανε. Τους άρεσε και το περιεχόμενο της έκθεσης και η μορφή που δώσαμε, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε. Κάνετε οργανωμένες ξεναγήσεις και αυτό είναι καλό, για να καταλαβαίνει ο άλλος ακόμα περισσότερα πράγματα. Ακριβώς, και μέσα από τις ξεναγήσεις και μια προσπάθεια δηλαδή να δώσουμε και παραπάνω πληροφορίες, οι οποίες δεν αποτυπώνονται μέσα από τις εικόνες που δίνουν τα ταμπλό. Είναι βασικό, γι' αυτό και όποιος θέλει μπορεί να μας βρει εδώ πέρα και να ζητήσει δηλαδή και οργανωμένη ξεναγήση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη.